Η παγκοσμιοποίηση κάνει την τελική της επίθεση. Γι' αυτό θα πρέπει, σαν Χρυσή Αυγή, σαν η τελευταία ελπίδα αυτού του έθνους, να συντονιστούμε και να προσπαθήσουμε, αγωνιστούμε για τα παιδιά μας. Ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή για να μην έχουμε μόνο ένδοξο παρελθόν, αλλά και ελπιδοφόρο μέλλον. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον βουλευτή Β' Αθηνών και υποψήφιο βουλευτή Νότιου Τομέα, κύριο Ηλία Παναγιώτα. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το εθνικιστικό κίνημα της Χρυσής Αυγής. Καλησπέρα σε εσάς και τους διαδικτυακούς τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι πολλά κόμματα που αυτοαποκαλούνται ακροδεξιά εθνικιστικά απέχουν από τις εκλογές? Εντάξει, προφανώς καταρχάς το πρώτο ζήτημα είναι το οικονομικό. Παρότι κάποια κόμματα εξ αυτών χρηματοδοτήθηκαν είτε από άλλα κόμματα του εξωτερικού, είτε είχαν και έχουν χρήματα, λειτουργήσαν όλα τους ως αναχώματα απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Όχι γιατί ήθελαν να βάλουν και αυτοί ένα λιθαράκι στην εθνική αξιοπρέπεια και στο καλό της πατρίδας μας. Λειτουργούν ως αβανταδόροι της Νέας Δημοκρατίας με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Και αυτούς που ονειρεύονται μια λεγόμενη ένωση του λεγόμενου εθνικιστικού χώρου, γιατί δεν τζούλησε, γιατί δεν προχώρησε, γίνανε κάποιες συνεργασίες από μεριά της Χρυσής Αυγής ή σας προσέγγισαν κάποιοι που θεωρούνται αξιόλογοι? Την επομένη των εκλογών έγιναν προσεγγίσεις από τον ίδιο τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής προς όλους, είτε μας αρέσουν κάποιοι είτε δεν μας αρέσουν, διότι αυτό λένε και οι ψηφοφόροι του πατριωτικού χώρου. Οι απαντήσεις που εδόθησαν και οι δικαιολογίες είναι τραγελαφικές. Από μόνο κάτι. Ψηφοδέλτιο επικρατείας με 8 πρώτες θέσεις δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Σωστό. Όσο έλθει να την πρώτη θέση. Καταρχάς. Για αρχή, έτσι. Ναι, ζητήθηκε μερίδιο στην χρηματοδότηση την κρατική. Βέβαια, το γέλιο λέγει ο Ιθού, το αστείο είναι ότι η Χρυσή Αυγή λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση από το 2013. Α, και θέλανε και μερίδιο. Θέλανε μερίδιο από αυτό το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ναι. Και άλλα πολλά. Ναι. Μπήκαν και κάποια νέα στελέχη, όπως ο κ. Γιατζόγλου, όπως ο κ. Πετρόχυλος. Πώς κρίνονται αυτές τις κινήσεις? Υπάρχουν μεμονωμένα άτομα, όχι παρατάξεις του χώρου, όπως λέμε, ικανότατοι, μορφωμένοι, αξιολογότατοι, οι οποίοι θα συνδράμουν στην προσπάθεια της Χρυσής Αυγής. Σε αυτή μια προσπάθεια που όποιος μπαίνει, αυτομάτως καταστρέφεται σε προσωπικό επαγγελματικό επίπεδο, στην κυριολεξία καταστρέφεται. Ναι. Το παράδειγμα του Στίβ Γιατζόγλου, ο οποίος από ένας περιζήτητος sportscaster σε όλα τα αθλητικά κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, εξυφανίστηκε από τη στιγμή που εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση της Χρυσής Αυγής, στην κυριολεξία εξυφανίστηκε. Δείχνει και το μέρος του συστήματος. Είχαμε κάποια παραδείγματα κάποιων ονομάτων που είχαν συμφωνήσει και είχαν δεχθεί να κατέβουν με τη Χρυσή Αυγή, που όμως μόλις ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά τους, έπεσαν θεοί και δαίμονες να τους φάνε και λύγησαν και έκαναν πίσω. Πριν ακόμα ξεκινήσουν. Ναι. Γιατί κάποιος που έχει ζήσει 4 χρόνια Τσίπρα, γιατί να ψηφίσει Χρυσή Αυγή και να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Λοιπόν, θα το θέσουμε αλλιώς. Αν θέλουν στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του Αιγαίου με τους Τούρκους, να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αν θέλουν συγκυριαρχία με την Τουρκία στη Θράκη μας, τότε ας ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και υποψήφιος με Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, το οποίο οι προεκλογικές αφήσεις είναι στα τουρκικά, δεν είναι ούτε στα ρωμαϊκά ούτε σε κάτι άλλο και αναφέρεται στην Τουρκία ως μητέρα πατρίδα. Εάν θέλουν μια χώρα όπου δεν θα έχει εθνική κυριαρχία, αλλά θα είναι έρμεο των ΜΚΟ, των Μασόνων και των πάσης φύσεως επιβουλέων της εθνικής κυριαρχίας μας, τότε μπορούν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αν θέλουν να υπάρχει μια στεναρή εθνική φωνή, τότε Χρυσή Αυγή. Αυτό ισχύει και για το Μακεδονικό, όπου παρατηρήθηκε το εξής οξύμορο. Ενώ η Χρυσή Αυγή είχε την πιο ξεκάθαρη στάση απέναντι στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και δεκαετίες, από την αρχή της πολιτικής σταδιοδρομίας Χρυσής Αυγής το 1992, κανένας συμβιβασμός για τη Μακεδονία μας, ενώ η Νέα Δημοκρατία, όπως και το υπόλοιπο δημοκρατικό εντός εισαγωγικών τόξο, είχε αποφασίσει περί διπλής ονομασίας με κάποιο προσδιορισμό οποιοδήποτε. Και οι διαφορές που υπήρχαν με το ΣΥΡΙΖΑ στην Συμφωνία των Πρεσπών ήταν σε επιμέρους ζητήματα, και μην κοροϊδευόμαστε, το κυρίαρχο είναι η ονομασία. Και το βλέπουμε τώρα και το βιώνουμε, όπου πλέον η Νέα Δημοκρατία λέει θα σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, σε αντίθεση με τη Χρυσή Αυγή που ξεκάθαρα διαστόματος του αρχηγού της Νικόλα Μιχαλολιάκου είπε ότι δεν θα σεβαστεί τίποτε απολύτως από αυτή την επέσχυτη προδοτική συμφωνία. Πρέπει να υπάρχει Χρυσή Αυγή εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την φωνή της, με τις θέσεις και τις απόψεις της, γιατί θα είναι η μοναδική εθνική αντιπολίτευση. Μην ξεχνάμε ότι τα έχουν βρει σε όλα μεταξύ τους, εκτός από πέραν των κοκορομαχιών που γίνονται για το Θεαθήνε,
σε όλα συμφωνούν. Εξάλλου τα περισσότερα τα ψήφισαν μαζί. Ψήφισαν τα πάντα σχεδόν με το ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινώντας από το τρίτο και παχθέστερο μνημόνιο. Ψήφισαν και το σύμφωνο συμβίωσης, ψήφισαν το τζαμί στον Βοτανικό, ψήφισαν απίστευτα πράγματα εις βάρος της εθνικής κυριαρχίας, εις βάρος της ιστορίας, των παραδόσεων, του μέλλοντος των παιδιών μας. Το διακύβευμα για όλους τους Έλληνες που αισθάνονται προδομένοι από την κατάσταση, σε όλους τους νέους που εκεί η Χρυσή Αυγή έχει υψηλότατα ποσοστά, είναι το εξής, ότι την 7η Ιουλίου είτε έχει 40 βαθμούς, είτε έχουμε οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε, θα πρέπει να αφιερώσουμε ένα μισάρο να πάμε να ρίξουμε την ψήφο μας. Καμία ψήφος εθνικιστική δεν πρέπει να πάει χαμένη. Δεν είναι δυνατόν να χαρίσουμε τα πάντα σε αυτούς οι οποίοι κατέστρεψαν στην κυριολεξία την πατρίδα μας. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεσμευόμαστε σε μια νέα συνέντευξη λίγο καιρό αργότερα και μία μέρα μετά τις εκλογές. Κανένα πρόβλημα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε και για τα ψηλά, είμαστε και για τα χαμηλά, είμαστε πανέτοιμοι για όλα. Έτσι ακριβώς. Γεια χαρά. Σαν Χρυσή Αυγή, σαν η τελευταία γραμμή αμήνη, σαν το τελευταίο χειρό που είμαστε, σαν η τελευταία ελπίδα αυτού του έθνους, να συντονιστούμε, να οργανωθούμε, να γνωριστούμε και να προσπαθήσουμε για τα παιδιά μας. Διότι δεν είναι δυνατόν να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε μια χώρα όπου θα ακούγονται Αλλάχ Ακμπάρ και δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε άλλο.